να πούμε μόνο δύο λεπτά. Ναι, γιατί έχουμε δεν έχουμε πολύ και ένα χρόνο. ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, με την ανατροπή ηλικιακών ορίων στου δημοσίου υπαλλήλου, έχει υπάρξει μια γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτου μετά από αίτηση του Υπουργείου, mm -hmm. η οποία λέει ότι όποιο δεν πιάνει το όριο ηλικία για μειωμένη σύνταξη. Έω τον Δεκέμβριο του 2021, μιλάμε για περίπτωση με 25 ετία, το 10, 11, 12, που βγαίνανε στα 55, στα 56 και στα 58. Χάνει το ηλικιακό όριο. Αυτή η γνώμη δόντουσε να πούμε ότι δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Εργασία. Και επειδή το Υπουργείο Εργασία είχε πει σε όλου του τόνου έω τον Δεκέμβριο του 2021 ότι δεν θα έχουμε ανατροπή στα ηλικιακά όρια κανιά Κατηγορία ασφαλισμένων. Θεωρώ ότι θα πρέπει το Υπουργείο να μείνει σε αυτό και να μην προχωρήσει σε αλλαγή στα ωραία ηλικία, να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα. Μιλάμε για μειωμένε τάξει 30%. Αυτή είναι περίπου 20.000 με 30.000 οικογένειε που μπορούν με εξαγορά πλασματικών ετών να πιάσουν 25 ετία τα έτη 10, 11, 12 και να φύγουν.